Στις μέρες μας, η παραδοσιακά στενή σχέση Κύπρου-Αιγύπτου έχει αποκτήσει στρατηγικό περιεχόμενο και την διάσταση γεωπολιτικού άξονα. Στις μέρες μας, η συνεργασία και συνέργεια που πάντα πρέπει να υπάρχει με την Ελλάδα έχει αποκτήσει και περιεχόμενο στρατηγικής και διεθνούς παρέμβασης και δεν είναι πια μόνο αμοιβαία αλληλεγγύη. Η Προεδρία Αναστασιάδη κατευθύνει την εξωτερική πολιτική με μέθοδο και σχεδιασμό και έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ όλων των γειτονικών κρατών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με το σχήμα των τριμερών συνεργασιών και συνόδων. Υπάρχουν βεβαίως σημαντικά ωφέλη για τα κράτη από αυτές τις συνεργασίες. Πέραν όμως αυτού, το πλέγμα των τριμερών αντισταθμίζει αποτελεσματικά και τις όποιες απόπειρες της Τουρκίας να προωθεί επεκτατικές βλέψεις της μέσω περιφερειακού ελέγχου. Το σύστημα των τριμερών, ειδικά για την Κύπρο, που βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, έχει ως αποτέλεσμα πρώτον να καθιερώνει τον ενεργειακό της ρόλο και δεύτερον να εμπεδώνει τη θέση της ως ευρωπαϊκού πυλώνα σταθερότητας, αυξάνοντας έτσι και την πρόσθετη γεωπολιτική αξία της για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά με την Αίγυπτο, η οποία έχει κεντρικό γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο, το αμοιβαίο όφελος αποτυπώνεται συγκεκριμένα σε περισσότερες από 38 διακρατικές συμφωνίες που καλύπτουν όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ωφέλους των δύο χωρών. Προέκταση της επίσκεψης του Προέδρου Αλ-Σίσι θα είναι τον επόμενο μήνα η επίσκεψη στην Κύπρο τόσο του Υπουργού Άμυνας της Αιγύπτου όσο και του Υπουργού Ενέργειας της χώρας αυτής, με σκοπό μάλιστα μέχρι το τέλος του χρόνου να κλείσουν όσες εκκρεμότητες υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα. Είναι τότε περίπου που προγραμματίζεται και η τετραμερής και ο σχεδιασμός για το φιλόδοξο σχέδιο του αγωγού East Med. Μπροστά σε αυτή την εικόνα φαίνεται και πόσο άστοχες και κακόπιστες τελικά ήταν οι προβλέψεις και προειδοποιήσεις κάποιου υποψηφίου Προέδρου σήμερα, που έλεγε και επέμενε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης έχει βάλει τα φόπλακα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου.